Πολύ σας καλωσορίζω στη λήξη του 25ου πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Καταφέραμε να φτάσουμε τα 25 χρόνια, τα 20 με την Ελευθεροτυπία. Η Ελευθεροτυπία έκλεισε, εμείς όπως φαίνεται συνεχίζουμε. Ελπίζω κάποτε να συναντηθούμε στο Βασίλειο. Μετά ανέλαβε ο Δήμος για 3 χρόνια και τώρα τα τελευταία 2 χρόνια το κάνουμε μόνοι μας. Αλλά προσπαθούμε, μας βοηθούν. Και ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους αυτούς που μας βοήθησαν, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΡΤ, την Κυπριακή Πρεσβεία και το Σπίτι της Κύπρου, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφων, το Γαλλικό Ινστιτούτο και την Γαλλική Πρεσβεία, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και βέβαια την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, καθώς και όλους τους χορηγούς επικοινωνίας. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη μικρή, πολύ μικρή ομάδα του Πανοράματος που δούλεψε σκληρά και επίμονα και χωρίς να πληρωθεί, τη Μαρία, τον Ηλία, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, τον Γιώργο και τους εθελοντές και τις εθελόντριες. Και πάνω απ' όλα τη Λέλα, τη γυναίκα μου που δούλεψε το ίδιο σκληρά με μένα. Φέτος πάντως το φεστιβάλ έγινε σχεδόν με no budget, θα έλεγα. Του χρόνου σκεφτόμαστε να βγάλουμε κουμπαρά, όπως πάντα πράγματα. Χρειάζεται όμως, λέει, όχι μόνο το φεστιβάλ και ο ελληνικός κινηματογράφος και ο πολιτισμός κινηματογράφου και ο πολιτισμός γενικότερα, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση, γιατί σήμερα οι ταινίες γίνονται με πολύ λιγοστά χρήματα ή και χωρίς τις πιο πολλές φορές, με κόπο και μόχθο. Είναι άθλος πράγματι το ότι καταφέρνουν ακόμα οι Έλληνες σκηνοθέτες να γυρίζουν ταινίες. Μερικές από αυτές τις δείξαμε στο φετινό πανόραμα. Η ΕΡΤ βοήθησε λίγο, ευτυχώς βρέθηκαν κάποια χρήματα που είχε σταματήσει για ένα διάστημα. Το Κέντρο Κινηματογράφου, όπως ξέρουμε, δυστυχώς δεν έχει λεφτά, δεν το έχει δώσει ακόμα το Υπουργείο, αυτά που έπρεπε. Εμείς όμως πάντως πιστεύω προσωπικά και θα αναφέρονταν, ξέρετε, ένας από τους υποστηριχτές του φεστιβάλ και που πέρσι ήταν και πρόεδρος του Πανοράμα, της Κριτικής Επιτροπής, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, κουβεντιάζαμε και μου έλεγε κάποια στιγμή, μιλούσαμε έτσι γενικά για το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου και μέσα στην κατάσταση αυτή μου λέει είναι τώρα την Ευρώπη που τρώει το σώμα της, χρειάζεται, ο πολιτισμός είναι το βάλσαμο. Εμείς πάντως, από ότι δεν θέλουμε χαβιάρι, τουλάχιστον ψωμί και ελιές να μας δίνουν και θα προχωρήσουμε. Από 25 χρόνια τώρα τιμήσαμε αρκετές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, από τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τον Χάρολ Πίντερ και τον Εμίρ Κουστουρίτσα, μέχρι τον Κεν Λόρτ και τον Γιάννη Σκολιμόσκι, αλλά και Έλληνες του εξωτερικού, όπως ο Κώστας Γαμπράς, ο Νίκος Παπατάκης, ο Ροβιέρος Μαρκούλης, χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια και τον Αμερικανικό κινηματογράφο, με σκηνοθέτες όπως ο Άρθουρ Πεν και ο Φρανσίσκο Κόπολα. Θα είχαμε φέτος μαζί μας και τον Κεν Λόουτς, που θα παρουσίαζε τη νέα του ταινία, το Μερτικό του Αγγέλου, μια απολαυστική ρόδινη κομμωδία που κέρδισε και βραβείο στις Κάνες. Δυστυχώς όμως είχε αρχίσει την προετοιμασία της νέας του ταινίας, αλλά μου έστειλε ένα μήνυμα πολύ σύντομο και θα ήθελα να το διαβάσω για τα 25 χρόνια του Πανοράμα. Χαιρετίσματα στους φίλους μου του Πανοράματος. Είναι εκπληκτικό και θαυμάσιο το ότι λειτουργείτε αυτή τη χρονιά παρά τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Σας συγχαίρω. Πολλοί άνθρωποι έχουν σοκαριστεί από όσα σας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια νέα Ένωση Ευρωπαίων βασισμένη στις ανάγκες των ανθρώπων και στις συλλογικές τους ικανότητες, όχι στις απαιτήσεις των μεγάλων εταιριών. Κάποια μέρα ίσως, με τις πιο θερμές μου ευχές, και ναι. Ανάφερα όλους αυτούς τους ξένους σκηνοθέτες κλπ. Αλλά βέβαια ξεχωριστή πάντα θέση στον Πανόραμα είχε ο ελληνικός κινηματογράφος και εξακολουθεί να έχει αυτή τη θέση. Και μας έδωσε όλα αυτά τα χρόνια την ευκαιρία να θυμίσουμε να τους τιμήσουμε με αφιερώματα αλλά και την απονομή του ειδικού βραβείου του Πανοράματος. Απλώς αναφέρω μερικές από τις προσωπικότητες, ο Κακογιάννης, ο Κούντουρος, ο Δαμιανός, ο Τορνές, ο Παντελής Βούλγαρης, η Εύα Κοταμανίδου, η Ελένη Καραίνδρου, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Κούκουλος και πάρα πολλοί άλλοι. Βέβαια, όπως είπα, ήταν και στους θυμόμενους ήταν και ο Αγγελόπουλος και ήταν και ο Ντίνος Κατσουρίδης, άλλος ένας άνθρωπος του κινηματογράφου που
στάθηκε στο πλευρό του πανοράματος και πρέπει να αναφέρω ότι στις 12 του μήνα του Δεκεμβρίου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και την προβολή μιας ταινίας γύρω από τη ζωή του και τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Φέτος, για να πάμε, όπως κάθε χρόνο τιμάμε κάποια πρόσωπα, φέτος θα τιμήσουμε τρεις Έλληνες δημιουργούς, ο καθένας στο δικό του χώρο, τη Δήμητρα Χατούπη, τον Διονύση Γρηγοράτο και την Ιουλία Σταυρίδου. Λοιπόν, θα καλέσω την Δήμητρα Χατούπη, που όλοι γνωρίζετε τόσο και από τις ερμηνείες της στον κινηματογράφο, αλλά και στο θέατρο. Το πιο τελευταίο είναι το Περιμένοντας τον Κοντό που συνεχίζεται ακόμα. Μια ερμηνεία από γυναίκες και όχι από άντρες. Καλησπέρα. Συνήθως ένα τέτοιο βραβείο δίνεται όταν έχει τελειώσει κανείς την πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας. Το ελπίζω να μην πενήσετε κάτι τέτοιο. Εμείς πάντα δίνουμε, δεν έχει σχέση. Πλάκα κάνω, πλάκα, χιούμορ. Ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το ένα. Το δεύτερον, πολλά και θερμά συγχαρητήρια στον Νίνο και στο ίδιο το φεστιβάλ και σε όσα παιδιά δουλέψανε αθλοκερδώς, όπως έμαθα, για αυτό το φεστιβάλ. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας να συνεχίζουμε να κάνουμε φεστιβάλ, να συνεχίζουμε να κάνουμε ταινίες, να συνεχίζουμε να κάνουμε θέατρο με οποιοδήποτε μέσο πραγματικά. Και θεωρώ πολύ σημαντικό επίσης ότι η Ταινιοθήκη γέμισε και κυρίως στις ελληνικές ταινίες και όχι μόνο. Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε μία τετράδα πολύ σημαντικής συνένωσης Βαφέας, Καρυπίδης και Σκουρμπέλος και ο Μακρύς που κάνανε μία πάρα πολύ ωραία ταινία και οι τέσσερις μαζί, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι συνένωση δυνάμεων και ίσως είναι και η μόνη απάντηση που μπορούμε να έχουμε όλοι οι καλλιτέχνες σήμερα απέναντι σε αυτό που γίνεται. Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόσωπο είναι ο Διονύσης Γρηγοράτος, που ξέρουμε από τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έκανε και στην τηλεόραση αλλά και στο κινηματογράφο. Εργάζεται ένα από τις λίγες, έτσι και εργάζεται κρυφά, θα έλεγα. Και πολύ προσωπικά, χωρίς κραδιές και... Ευχαριστώ το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου για την τιμή. Και όλους εσάς, ανάμεσά μας και εμάς, που φιλοδοξούμε να παραμείνουμε σώμα του πανοράματος. Φυσικά και πρωτίστως ευχαριστώ τον Νίνο Μικελίδη, ο δημιουργό, εμπνευστή και δημιουργό του πανοράματος, ο οποίος συνεχίζει και σήμερα, και όχι μόνο συνεχίζει, αλλά παραμερίζει και τη φαινομενολογία της εποχής, που αποσιωπά δημιουργούς και ταινίες και προσπαθεί να βρει χώρο για δημιουργίες που δεν περιορίζονται στο κύκλωμα αγορά-κατανάλωση. Απόδειξη ότι στο πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου περιλαμβάνει τμήμα ταινιών από την Ευρώπη που προσπαθεί να τους βρει διανομή στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει σήμερα στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Ευχαριστώ. Η τρίτη βραβευμένη φέτος είναι η Ιουλία Σταυρίδου, η οποία έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες στα σκηνικά και κοστούμια, θέλω και με τον Αγγελόπουλο και με άλλους σκηνοθέτες. Η ίδια δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Το βραβείο θα το παραλάβει στη θέση της η Κατερίνα Ευαγγελάκου. Κατερίνα.
κυρία Σταυρίδου, με φωτογραφίζετε. Η κυρία Σταυρίδου είναι στη Θεσσαλονίκη. Διδάσκει στην σχολή κινηματογράφου και δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ απόψε. Θα ήταν, πιστεύω, πολύ συγκινημένη. Οπότε να μιλήσω εγώ για λογαριασμό της και να πω ότι ευχαριστεί πολύ το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, εσάς που την τιμήσατε με αυτό το βραβείο. Και όπως και η κυρία Χατούπη, όπως και ο κύριος Γρηγοράτος, θεωρεί ότι έχει μια πολύ μεγάλη αξία, πολύ μεγαλύτερη από το προφανές αυτή η βράβευση και κυρίως η σημασία που δίνεται στο ελληνικό κινηματογράφο και τον εντάσσετε πάντα οργανικά μες στο πανόραμά σας, κύριε Μακελή. Ευχαριστώ. Την απονομή του βραβείου της Επιτροπής από το περιοδικό Αθηνόραμα, που είναι το βραβείο κοινού όπως το ονομάζουμε, θα καλέσω την Επιτροπή Μαρία Θεοδόρου, Παναγιώτης Λαμπής, Βαγγέλης Ζούμπλος, Γιώργος Μιχαηλίδης και Νίκος Παλιόπουλος. Θέλω να δώσω το βραβείο μας στην ταινία Night of Silence του Regis Celik. Θα καλέσω την κυρία Γεσίμ Κεπατσιόγλου, που είναι η σύμβουλος Α της τουρκικής πρεσβείας, να παραλάβει το βραβείο που δόθηκε σε αυτή την τουρκική ταινία «Νύχτα σιωπής», ένα άλλο στάιλ. Θα πει μερικά λόγια αργότερα γιατί έχει να παραλάβει ακόμα ένα βραβείο μας. Πρόλαβε και σε φέντα. Το επόμενο βραβείο είναι το βραβείο της ΦΥΠΡΕΣΗ, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου. Φέτος αποφασίστηκε, ύστερα από συζήτηση με τους υπεύθυνους της ΦΥΠΡΕΣΗ, να το ονομάσουμε βραβείο ΦΥΠΡΕΣΗ στη μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Πρέπει να σας πω... Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει μια έρευνα πόσα βραβεία δώσαμε στους διάφορους σκηνοθέτες. Και ανακαλύψαμε ότι ο Θόδωρος πήρε 12 βραβεία της ΦΥΠΡΕΣΗ, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη. Δεύτερος ήταν ο Μπουνουέλ, για να καταλάβετε, που ήταν 9 βραβεία και ακολουθούσαν μετά όλοι οι άλλοι. Και χαίρομαι που στα 12 αυτά βραβεία είχα συμμετάσχει και εγώ τουλάχιστον στα 5 με επιτροπές της ΦΥΠΡΕΣΗ. Λοιπόν, θα ήθελα το βραβείο αυτό, το οποίο δίνει η ΦΥΠΡΕΣΗ, όπως είπα. Η ΦΥΠΡΕΣΗ την αποτελούσαν φέτος η Κάρμεν Κρέι από το Λονδίνο που γράφει στο Sight and Sound, η Εσίν Κιουτσουκετεπενάρ που γράφει στη ΣΑΠΑ και ο Νέστορας Πουλάκος από ελληνικής πλευράς. Δυστυχώς οι δύο ξένοι μας έφυγαν και με αυτή την αλλαγή που έγινε έπρεπε να έφυγαν σήμερα τα εισιτήριά τους, δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν. Και έχουμε μόνο τον Νέστορα Πουλάκο, τον καλό να έρθει, Νέστορα, να διαβάσει την απόφαση της ΦΥΠΡΕΣΗ. Ύστερα θα καλέσω την Φίβη Αγγελοπούλου να έρθει να παραλάβει, να δώσει το βραβείο στον τιμόμενο. Ακούγομαι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της σε μια εκπληκτική μελέτη, όπως γράφτηκε, με εξαιρετική σκηνοθεσία, πάνω στη σύγκρουση μιας κοινωνικής παράδοσης σε ένα μικρό χωριό της Τουρκίας, το είπαμε πριν, μια μελέτη η οποία αποφεύγει τα κλισέ και είναι βαθιά ανθρώπινη. Επομένως, απονέμουμε το βραβείο στην τουρκική ταινία «Νύχτα σιωπής» του Regis Celik. Thank you.
Συγχαρητήρια. Φίλοι συνεργάτες, ο Θόδωρος έφυγε, εμείς είμαστε εδώ. Πολλά βραβεία πήρε, κάθε φορά έλεγε τον τελευταίο, τελευταίο. Αυτό που σίγουρα είπε για τελευταία φορά δημόσια ήταν ότι χρειαζόμαστε επίθεση πολιτισμού. Είμαστε μόνοι μας, όλοι, το ξέρετε. Επίθεση λοιπόν, πολιτισμού. Και μπράβο στο Πανόραμα. Ladies and gentlemen, I am delighted to be here at the 25th Panorama Film Festival. It is one of the most important and renowned festivals of its kind. It is also an added pleasure and privilege for me that I am called here to receive two awards for the Turkish film called Night of Silence. Original name in Turkish is Lal Gece, on behalf of its director, Mr. Reis Çelik, the International Film Critics Award and Audience Award of the festival. Ναι, λέει, χαίρεται που βρίσκεται εδώ στο 25ο Πανόραμα, ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ, και το ότι παίρνουν δύο βραβεία για αυτή την τουρκική ταινία του Reis Çelik, το ένα το βραβείο της κριτικής, της διεθνούς κριτικής και το βραβείο του κοινού. Night of Silence has been acclaimed widely within Turkey and abroad, handling with courage and grace a highly sensitive subject. Ναι, η ταινία αυτή έχει παιχτεί στο εξωτερικό και πάρει διάφορα βραβεία χάρη στη σκηνοθεσία της και το θέμα της. I believe that the film directors continue to cross bridges across cultures and talk directly to the heart and minds of people everywhere. Ναι, θεωρεί ότι οι σκηνοθέτες καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις διάφορες κουλτούρες και να μιλήσουν σε όλο τον κόσμο, σε παντού. They thus bring humanity closer together. They thus bring humanity closer together. Και έτσι φέρνουν την ανθρωπότητα πιο κοντά. And it is all meaningful that this time we receive awards from our friends in Greece. Και είναι σημαντικό το ότι τώρα παίρνουμε ένα βραβείο από τους φίλους μας στην Ελλάδα. I thank the jury and the audience of the festival for honoring Turkish film Night of Silence. And its director, Mr. Reis Çelik. Ευχαριστώ τους κριτικούς, τη πρέση και το βραβείο και τους κριτικούς που έδωσαν το βραβείο κοινού εκ μέρους του σκηνοθέτη Reis Çelik. Thank you. Θα καλέσω τώρα την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ να έρθει εδώ για να απονείμει τα δικά της βραβεία. Τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, την Κατερίνα Μαραντουδάκη, τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη, και τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Με το βραβείο το ειδικό βραβείο της Επιτροπής που θα το αναγγείλει η Δήμητρα Χατούπη. Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής δίνεται στον Βασίλη Μαζωμένο για την ταινία του 10η μέρα. Για τον τρόπο που αποκωδικοποιεί ένα καυτό κοινωνικό πρόβλημα μέσα από την προσωπική μυωτερική γραφή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή. Είμαι εδώ με τους συνεργάτες μου. Κάναμε... όχι, ο κύριος είναι από άλλη ταινία. Κάναμε μια ταινία περί το να πω το αυτονόητο και το κλισέ της εποχής, ότι την κάναμε κι εμείς ολομόναχοι, με βοήθεια
πολλών ανθρώπων, εθελοντική εργασία, πάρα πολύ κόπο λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος. Θέλω να αφιερώσω το βραβείο αυτό στην κόρη μου, τη Ρέα, και στους πρόσφυγες αυτής της χώρας, οι οποίοι τελευταία, εκτός από τα προβλήματα που ήδη είχαν, έχουν και τις διώξεις από τους νεοναζιστές, και στους συνεργάτες μου που μου έχουν συμπαρασταθεί. Ευχαριστώ. Καλέσω την Κατερίνα Μαραγκουδάκη να απονείμει το βραβείο σκηνοθεσίας. Καλησπέρα. Η Κριτική Επιτροπή απονέμει ομόφωνα το βραβείο σκηνοθεσίας στην ταινία «Με εξοργίζει η απουσία σου», της Σαντρίν Μπονέρ, Γαλλία 2012. Για τη στιβαρή και συγχρόνως ανατρεπτική διαχείριση μιας βαθιάς οικογενειακής ρογμής. Ευχαριστούμε πολύ. Το βραβείο της Σαντρίν Μπονέρ για το «Ζαοράς δε Σοναψάνς» θα παραλάβει η Νατάσα Γιαναράκη από το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων της Γαλλικής Πρεσβείας. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βραβείο αυτό που παραλαμβάνω εκ μέρους του Γαλλικού Ινστιτούτου και της Γαλλικής Πρεσβείας. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους. Θα φροντίσω να παραδοθεί ασφαλές το βραβείο στην σκηνοθέτητα. Είναι το βραβείο καλλιτεχνικής επίτευξης που θα αναγγείλει ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης. Άλλο ένα ομόφωνο βραβείο που είναι για τη νύχτα απέναντι, είναι το βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος Ραούλ Ρουίς, το κύκνιο άσμα του σκηνοθέτη ως ένα συναρπαστικό φιλμικό ταξίδι που καταφέρνει να ακυρώσει το φόβο του θανάτου και να μετατρέψει το δοκιμιακό λόγο σε κινηματογραφική αφήγηση. Τελικά βλέπουμε μια ταινία ενός σκηνοθέτη που κι αυτός δεν είναι μαζί μας, αλλά που είναι κάτι τελείως καινούριο, μοντέρνο και μας άρεσε πολύ. Το βραβείο θα παραλάβει πάλι η κυρία Νατάσα Γιαναράκη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια χιλιανή και γαλλική παραγωγή. Λυπούμαστε πολύ για την απώλεια του σκηνοθέτη. Ναι, χαίρομαι που το πήρε ο Ραούλ Ρουίς αυτό το βραβείο. Πέρσι είχε πάρει το πρώτο βραβείο που είχαν απονείμει η επιτροπή με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, γιατί ο Ρουίς είναι πράγματι ένας ξεχωριστός σκηνοθέτης, λίγο παραγνωρισμένος ίσως από το κοινό, αλλά είναι ένας πράγματι μεγάλος σκηνοθέτης και δυστυχώς έφυγε και πολύ γρήγορα κι αυτός. Λοιπόν, και φτάνουμε στο τελευταίο βραβείο, το καλύτερο βραβείο καλύτερης ταινίας που θα απονείμει ο Νίκος Τριανταφυλλίδης. Ναι, ομόφωνη και αυτή η απόφαση. Η Κριτική Επιτροπή λοιπόν απονέμει ομόφωνα το πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας στην ταινία «Ο θάνατος ενός άντρα στα Βαλκάνια», «Death of a Man in the Balkans», σε σκηνοθεσία του Μιροσλάβ Μοσιλόβιτς από τη Σερβία. Το βραβείο θα παραλάβει ο πρέσβης της Σερβίας, κύριος Δράκαν Ζιπανίεβιτς. Για τον καινοτόμο τρόπο που κάνει τον αυτόχειρα πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και θεατή ταυτόχρονα μέσω μιας ψηφιακής κάμερας που εκπέμπει ζωντανά στο διαδίκτυο. Το θέατρο γίνεται καθαρό σινεμά, παραπέμποντας στο σταθερό κάδρο του Μελιές. Ο σκηνοθέτης στείλει αριστοτεχνικά τις τραγελαφικές αντιδράσεις της ανθρώπινης φύσης μέσα σε ένα διαβρωμένο κοινωνικό πλαίσιο και πραγματοποιεί κινηματογραφικά αυτό που όλοι ίσως να έχουμε αναλογιστεί: τις αντιδράσεις των άλλων μετά το θάνατό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I did not see the Serbian film, but I'm very, very proud that the Serbian film won the award for the best film of this film festival. I have heard that it is a dark comedy. We are having difficult times in Greece and we are having difficult times in Serbia. Ελλάδα και Σερβία πάντα μαζί. But it's very important when in difficult times to look at the funny side.
So I'm very happy that this Serbian film had the dark comedy aspect, and I will congratulate tomorrow the director. I'm sorry he's not here, but we are very happy. Thank you. Είπε ότι χαίρεται που δεν έχει δει ο ίδιος την ταινία, αλλά χαίρεται που την κέρδισε αυτός ο Σέρβος σκηνοθέτης. Είναι μια μαύρη κωμωδία. Χρειαζόμαστε την κωμωδία, όπως είπε, έστω και μαύρη το είναι. Και ότι η Ελλάδα και η Σερβία πάνε πάντα μαζί. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους. Τώρα θα τελειώσει η προβολή της ταινίας The Paper Boy του Lee Daniels. Είναι μια ταινία που είναι προβλητή στο Φεστιβάλ των Κανών. Είναι μεταξύ θρίλερ, αστυνομικού και ερωτικού φιλμ. Ελπίζω να σας αρέσει. Καλή απόλαυση, καλή σας εύχομαι. Θα σας ξαναδούμε του χρόνου, τον Νοέμβρη πάλι, στο 26ο Πανόραμα, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ.